Γεια σας, Ευτύχης εδώ. Αυτή είναι η εκπομπή Inside YouTube και θα μιλήσω για κάτι το οποίο μου έχετε κάνει άπειρες ερωτήσεις για το θέμα των προγραμμάτων ή shows ή εκπομπών στο YouTube. Πώς δηλαδή μπορείς να φτιάξεις μια εκπομπή και να έχει ένα clickable link στο οποίο πηγαίνει σε μια άλλη σελίδα που είναι σαν κανάλι. Όπως βλέπετε, αυτό εδώ το βίντεο είναι μέρος της εκπομπής Inside YouTube. Αν πατήσετε στον τίτλο στο Inside YouTube, θα πάτε σε μια σελίδα που είναι σαν κανάλι και εκεί μπορείτε να γραφτείτε και να παίρνετε, όταν ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο στη συγκεκριμένη εκπομπή, να σας έρχεται στο feed. Δηλαδή, ουσιαστικά λειτουργεί σαν υποκανάλι στο κανάλι. Και αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια ευκολία για κάποιον ο οποίος έχει πολλές θεματολογίες, διαφορετικά βίντεο και μπορεί έτσι να κάνει υποκανάλια. Αλλά αυτό έχει κάποιες μικρές δυσκολίες. Πρώτον, για μένα, μια βλακεία ότι δεν μπορείς να το βάλεις στην κεντρική σελίδα του καναλιού ή δεν το έχω καταφέρει. Μπορείς να βάλεις playlist, αλλά δεν μπορείς να βάλεις τα shows. Επίσης, ένα θέμα είναι ότι το σταμάτησαν αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αυτό που κάνω τώρα με το Inside YouTube δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς. Και εγώ, αν θέλω να πάω να φτιάξω μια καινούργια εκπομπή, δεν μπορώ να πάω να το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Ουσιαστικά το αλλάζουν, δεν ξέρω, το καταργούν. Η ουσία είναι ότι ό,τι έχει φτιαχτεί μέχρι εδώ και ένα-δύο μήνες σαν show, σαν πρόγραμμα. Okay, μπορείς να το έχεις, να το κρατήσεις, να προσθέσεις επεισόδια, αλλά δεν μπορείς να βάλεις κάτι καινούριο. Αν πας στις ρυθμίσεις του καναλιού, εκεί που λέει προγράμματα, αν πας να κάνεις νέο πρόγραμμα, σου λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις καλύτερα μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις λίστες αναπαραγωγής του YouTube και σου πατάς ένα link και σου πηγαίνει στο help page αυτής της, για τις λίστες αναπαραγωγής. Και ουσιαστικά όταν πας να κάνεις μια λίστα αναπαραγωγής, για παράδειγμα, φτιάχνω μια σειρά βίντεο, δεν ξέρω, ταξίδι στις γεύσεις, με τα βίντεο από τις καινούριες εκπομπές που είναι unlisted. Πάω εκεί πέρα και κάνω ένα κλικ στο σημείο που μου λέει ότι αυτή είναι μια επίσημη λίστα αναπαραγωγής. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τι διαφορά έχει, ούτε αυτό το ωραίο πράγμα με την ξεχωριστή σελίδα έχω, ούτε κάποιος μπορεί να γραφτεί, ούτε κάποιος μπορεί να πατήσει κλικ στον τίτλο και να πάει να δει όλα τα σχετικά βίντεο. Φυσικά είμαστε πολύ πιο μαθημένοι με τις λίστες αναπαραγωγής. Είναι πιο εύκολο κάποιος να πάει εκεί να βρει, για παράδειγμα, όλα τα βίντεο Mindfood, όλα τα βίντεο Inside YouTube, όλες τις συνταγές σε λίστες αναπαραγωγής. Αλλά και αυτό με τις εκπομπές ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Συνεπώς, επειδή με ρωτάτε πώς μπορώ να κάνω κι εγώ εκπομπή, δεν γίνεται τώρα πια, απλώς κάνετε playlist. Και πώς το έκανα εγώ, πριν από λίγο καιρό μπορούσες να κάνεις shows, προγράμματα. Στην αρχή ήταν μόνο για partners. Ναι, έτσι κι αλλιώς αυτή η λειτουργία ήταν μόνο για partners και έφτιαχνες προγράμματα σαν αυτό εδώ. Τώρα εγώ το έχω αυτό εδώ επειδή το είχα φτιάξει πιο πριν και μπορώ να προσθέσω έξτρα επεισόδια, αλλά δεν μπορείς να φτιάξεις καινούρια. Αν κάποιος έχει κάτι καινούριο, αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, βλέπετε αυτό το βίντεο στο μέλλον, γράψτε σχόλιο από κάτω. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω, δηλαδή μπορεί να πρέπει να είσαι ένα επίπεδο partner που δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν είμαι, τι να σου πω. Μπορεί να πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω, δεν έχω ιδέα. Αλλά νομίζω ότι απλά σταμάτησαν αυτό, δεν λειτουργούσε, δεν έφερνε πολύ κόσμο, ήταν άχρηστο και χρησιμοποιούν μόνο τα playlist. Αλλά νομίζω ότι εδώ το YouTube χρειάζεται λίγο δουλειά, θα ήταν χρήσιμο να μπορέσουν να αναπτύξουν κάτι και να βοηθήσουν ιδίως κανάλια τα οποία έχουν πολύ content και θέλουν να οργανωθούν ακόμα καλύτερα. Και επίσης θα ήταν καλό να υπάρχει αυτό η υποσελίδα με τα playlist λίγο πιο όμορφη, λίγο πιο δομημένη. Αυτά. Λοιπόν, γράψτε τη γνώμη σας από κάτω. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Να περνάτε τέλεια. Γεια! Yeah! Yeah!